Καλησπέρα κύριε και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Capital Sports. Σήμερα Δευτέρα 5 του Νιόβρη, να πούμε και καλό μήνα, έστω με κάποια καθυστέρηση, αφού είναι η πρώτη εκπομπή για τον καινούριο μήνα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 9 παρα 10. Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν παλιό σπουδαίο πρώην άσο διεθνή, τον Μιλέγκο Σπολιαρίς. Καλώς όρισες, Μιλέγκο. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι θα μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων, θα σχολιάσουμε αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε όμως με την ΑΕΛ, επειδή να σχολιάσουμε το πιο φρεσκό, το παιχνίδι που έγινε χθες στο Τσίριο, του φίλου σου, του Ντούσαν Κέρκες, με τον οποίο πώς και φτιάξε σχέσεις, αν και είναι μικρότερος σου ηλικιακά. Εντάξει, το γνώριζα από όταν ήρθε στην Κύπρο, δεν προλάβαμε να παίζουμε σαν αντίπαλοι, γιατί είναι πιο... νέος. Είναι 42-43 ο Κέρκες. Ναι, είναι πιο νέος, αλλά και σαν παίχτης έδειξε πολύ καλά στοιχεία και άφησε πολύ καλή εικόνα στην ΑΕΛ, όπως και τώρα που είναι και προπονητής. Και μιλάμε αρκετές φορές και πραγματικά πιστεύω ότι οι ΑΕΛΙΣΤΕΣ πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι, ευχαριστημένοι που έχουν έτσι προπονητής με ένα budget πολύ λίγο και με τρόπο πώς παίζει. Χθες, να είμαι ειλικρινής, ήταν δεύτερο μήχρονο, όχι ναι, πρώτο. Πάντως, χθες το είδα το παιχνίδι μου στο Τσίριο. Όντως ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΛ. Έστω και αν η Πάφος δεν ήταν τόσο καλή, σημασία έχει ότι επειδή έλεγαν διάφορα σε προηγούμενα παιχνίδια, δεν κάνει πολλές φάσεις. Ξέρω εγώ, χθες έκανε φάσεις, έβαλε δύο γκολ. Γενικά το πήρε το παιχνίδι, είχε τον έλεγχο. Και όπως είπες, παρά το χαμηλό προϋπολογισμό, είναι εκεί και είναι στην τρίτη θέση. Όπως και να το κάνω. Ναι, εντάξει, δεν ήθελα να πω πολύ τώρα. Λέω μικρό budget, δεν παίζουν ρόλο λεφτά. Αλλά βλέπουμε και φάσεις από το παιχνίδι. Ναι, ναι, σε πολλές περιπτώσεις και εδώ στην Κύπρο σίγουρα παίζει ρόλο να, σε μια ομάδα να μπορεί να φέρει ένα παίχτη πραγματικά που έχει αξία και που έχει καλό μισθό. Τούτο ΑΕΛ, όπως είδα παιχνίδια, όπως βλέπω. Ο παίκτης που έχει, δεν νομίζω έχει καμία σχέση με ομάδες που είναι πιο πάνω. Εντάξει, τώρα λέμε για καλό μισθό. Η Πάφος είναι μια ομάδα που έχει παίκτες, ξέρω εγώ, που παίρνουν 350-450.000. Ο Σακό, για παράδειγμα, ο Γάλλος. Ο Παντσεόν, ο άλλος, ο κεντρικός χαφ. Παρ' όλα αυτά, και έχουν κι άλλους πέραν από κι άλλοι, 250-300-350. Εντάξει, παρ' όλα καθαρά... αυτά, ομάδα δεν. Δεν έγιναν ομάδα. Εκεί είναι καθαρά πόλη ότι από αρχή της χρονιάς έγιναν λάθη. Έφεραν παίκτες που άρχιζε πρωτάθλημα, έφεραν παίκτες χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Και όταν φέρνεις παίκτες με πολλά λεφτά, σίγουρα πρέπει να παίζουν. Δεν τα κάθεται στο μπάνκο. Και πιστεύω εκεί από αρχή της χρονιάς δεν είχε πολύ, νομίζω, μερίδιο προπονητής της ομάδα της Πάφου. Είναι και αυτός και πρώην. Δεν είναι ίδιο όταν ένας προπονητής κάνει. Να χτυπιέται ομάδα. Εδώ ο κύριος Κόπιτς και αυτός πρώην συμπατριώτης σας, Κροάτης. Χτυπιέται, ναι, μετά τον γκολ το πρώτο της ΑΕΛ. Το βάλε ένας συμπατριώτης του τον γκολ, ο Αγκάνοβιτς, ναι, του Κόπιτς εννοώ. Άσε και ο προπονητής της Πάφου έδειξε περσινή χρονιά ότι έχει τα καλά στοιχεία. Πάφος έπαιξε αρκετό καλό ποδόσφαιρο, αλλά όταν ήταν όλοι οι παίκτες έτοιμοι, όταν ήταν πραγματικά και μπορούσε ίδιος να κάνει μια σωστή, μια καλή ενδεκάδα που εχθές βάλε, έλειπαν ότι άκουσα 6-7 παίκτες. Δεν είναι ίδιο. Δεν μπορεί να κρίνεις προπονητής, δεν μπορεί να κρίνεις ομάδα γιατί λείπουν πολλοί παίκτες. Αλλά όπως ανάφερα, πολλοί παίκτες, περισσότεροι παίκτες ήρθαν πολύ αργά μέχρι να μάθουν Κύπρο, μέχρι να μάθουν πρωτάθλημα, μέχρι να μάθουν ομάδα και συμπαίκτες τους πιστεύω ότι είναι. Ναι. Ήθελα να δούμε και ένα πλάνο από ένα παιδί που. Πρέπει να άκουσες για αυτό το παιδί, εδώ και χρόνια ακούεις, για τον Γιάννη Γερολέμου που φέτος τον βάζει ο Κέρκες και χθες ήταν αρκετά καλός. Φαίνεται ότι όσο παίρνει παιχνίδια παρουσιάζεται καλύτερος ο Γερολέμου. Εντάξει, πιστεύω... Είναι περίπου της ηλικίας του Ντανίλο, του μικρού... Είναι ένα χρόνο πιο μικρός, νομίζω. Είναι, ναι, του 2000, ναι, το Γενάρη. Ναι, 99. Εντάξει, πολύ, εγώ... συμφωνώ με αυτό που βλέπω τώρα από τον Ντούσαν Κέρκες, γιατί πραγματικά είναι παιδί της ΑΕΛ, είναι παιδί, γεννήθηκε σε τούτη ομάδα και άλλο καλό και για το προπονητής και για την ομάδα και για τους ΑΕΛΙΣΤΕΣ, είναι καλός παίχτης. Είναι παίχτης που όπως περισσότεροι παίχτες
Κυπρέος, ξένος, όποιος θα είναι, αν δεν έχεις ευκαιρίες να παίξεις παιχνίδια, δεν μπορεί να δείξεις αυτό που είσαι. Ναι. Γι' αυτό είπες μια κουβέντα πριν να έρθουμε εδώ και έλεγες, για ένα παίκτη, δεν θυμάμαι όνομα και σου είπα εγώ, παίξε, σίγουρα θα δείξει ίδιος τι παίκτης είναι. Όταν δεν παίζεις παιχνίδια και κάνεις μόνο προπόνηση, δεν είναι ίδιο όταν έχεις παιχνίδια και παίζεις, σίγουρα κάποια στιγμή θα πούνε όλοι, α, έπαιξε καλά. Ναι. Τώρα, όλοι πέρασαν 7-8 παιχνίδια, έπαιξε καλά και μετά θα έρθουν και άλλα καλά παιχνίδια. Αν κάποιον άλλον δίνεις μία-δύο ευκαιρίες και λες, αν δεν τις πήρε, περίμενε ξανά 3-4 μήνες, δεν είναι ίδιο. Το μικρό είναι ό,τι καλύτερο, καθαρά λόγω ότι είναι και καλό περιβάλλον, είναι καλή ομάδα, έχει καλό αποτέλεσμα και είναι ό,τι καλύτερο ένα μικρό παίχτης που έρχεται σε μια ομάδα που δεν θέλουν από ίδιος να κάνει διαφορά. Βοηθάνε και γύρω του και όπως είδα δεύτερο μήχρονο χτες, Αγάνομις που ήταν πουτενά ένα καλό χτες, σου έβαλε γκολ. Τέλουν παίχτες παιχνίδια που δεν είναι εύκολο. Γιατί κάθε ομάδα έχει 20-22 παίχτες. Τώρα που είπες, μιας και είπες για τον Κερολέμου, είναι σημαντικό και ο μικρός σου ο γιος, είπαμε ο Ντανίλο, πήγε στο παραλίμνη, παίρνει συμμετοχές. Και αυτό τον βοηθά να αλλάζει, να αποκτά αυτοπεποίθηση. Μα βεβαίως και εγώ είπα, αν έμεινε στον Απόλλωνα, με όλο σεβασμό εκεί, οι παίκτες έχει Απόλλων και αυτά δεν τα έπαιξε. Γιατί διαφορετικά βλέπουν τούτα παιδιά και ομάδα σαν Απόλλων και ομάδα σαν ΑΕΛ από την ομάδα σαν Παραλίμνη. Με όλο σεβασμό για το Παραλίμνη, καλά έκανε από πίε, έκανε από 8 παιχνίδια 6, 90 λεπτά. Δεν είναι εύκολο. Και πιστεύω, αν έμεινε στον Απόλλωνα, μπορεί για 6 χρόνια τα έκανε 90 λεπτά. Ναι, εντάξει, όμως είναι μικρός ακόμα, όπως ο Πίτσατ που πήγε πέρσι εκεί, γύρισε πίσω, τον βοηθά για να πιστεύει παραπάνω στον εαυτό του, για να παίξει στη μεγάλη ομάδα των Απόλλωνα, που σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πιο ψηλές. Ναι, αλλά πάντα λέμε και αυτό έμαθα και από την καριέρα μου, όταν έπαιξα μπάλα, όταν στέλνεις ένα παίκτη για το δανεικό. Βλέπουμε τώρα πλάνα από το παιχνίδι του Απόλλωνα. Να πούμε ότι ο Ντανίλο δεν έπαιξε, είπε, γιατί υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. 3-0 ο Απόλλωνας. Εντάξει, πηγαίνοντας, θέλεις να ολοκληρώσεις αυτό που έλεγες πριν. Όχι, λέω ότι όταν στέλνεις ένα παίχτη, άσχετο ποια ομάδα είναι, να παίζει και δείχνει και βλέπεις ότι αξίζει, έρχεται πίσω. Όχι να παίζει βασικός, έρχεται πίσω πιο έτοιμος και εσύ ίδιος που το έστειλες θα το κρίνεις διαφορετικά, γιατί έδειξε σου, μιλάω για παίκτες που κάνε χρονιά εκεί που ήταν. Αλλά όχι μόνο από όλων, γιατί βλέπω και από ΕΛ και ΑΕΛ, έρχονται πίσω και δεν τους μπάλε έχουν ίδιο σαν κάποιους άλλους παίκτες να είμαι ειλικρινής, ίσως να μιλάς τώρα για τον Ματίγια. Όχι, δεν, ναι. Μιλάω γενικά πολύ, ναι. Μιλάω καρό. Καρό, ναι. Έπαιξε Σαλαμίνα, έπαιξε πίσω, δεν έπαιξε. Ναι. Πήγε Πάφος, έπαιξε, είτε πίσω, δεν έπαιξε. Δεν λέω εγώ οι παίχτες ήταν πιο αδύνατοι από το Καρό, αλλά έδειξε σου. Ναι. Τώρα πήγα, λέω κάπου αλλού, γιατί ναι, πολλοί παίχτες. Ανοίγεις ένα θέμα που σχολιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει κι άλλος παίχτης που καμιά φορά όμως και ένας προπονητής, ένας τεχνικός διευθυντής μπορεί να κάνει κακή εκτίμηση για έναν παίχτη. Γιατί υπάρχει το παράδειγμα του Βουίλερ, ενός παιδιού που είναι 22 και έφυγε από τον Απόλλωνα. Ρώτησα και τον Αυγουστή στη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης. Έφυγε, πήγε στην Καρμιώρη, έρθε πίσω. Τελικά έκρινα στον Απόλλωνα ότι καλύτερα ήταν να πάει κάπου αλλού. Έφυγε με ελευθέρα και τελικά βλέπουμε τώρα να βγάζει μάτια στην ΑΕΛ. Να πούμε ότι σε τούτες ηλικίες μικρές, να πεις, πήγε ένας παίκτης κάπου και δείχνει και εκεί που ήταν κοντά σου δεν έδειξε. Γιατί το έδωσες, μπορεί αν έμεινε μαζί σου, μπορεί δεν τα έπαιξε. Αυτό θέλω να σου πω, ότι και παίκτες που είναι σε μια ομάδα και δεν παίζουν και μετά ζητάνε να πάνε κάπου αλλού, ή να παίζουν, αν δώσουν ευκαιρία οι ομάδες που είναι και να δείξουν, βεβαίως θα πούνε εκεί που ήταν, γιατί έφυγε. Αν πάνε κάπου αλλού και δεν παίζουν, μετά να λένε καλά που έφυγε από εμάς, γιατί δεν παίζει. Δεν μπορεί να ξέρεις, ναι, τι μπορεί να γίνει με ένα παίκτη. Δεν είναι εύκολο να κρίνεις ένα παίκτη με τα δεδομένα που, όπως ανάφερες, πώς θέλει να παίζει προπονητής, τι στυλ παιχνιδιού έχει η ομάδα, όλα παίζουν ρόλο. Ενώ μπορεί να πάει σε μια ομάδα και να κάνει σπουδαία πράγματα, να του βγει ο τρόπος που παίζει ο προπονητής, η φιλοσοφία του, και να έρθει πίσω στην ομάδα του, και επειδή ο τρόπος που παίζει ο προπονητής της ομάδας που ανήκει δεν του ταιριάζει, να μην προσφέρει ιδιαίτερα πράγματα. Βεβαίως, σωστό. Τούτο είναι, ναι. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τον Απόλλωνα, ο οποίος, εντάξει, κάπου άλλαξε και την ψυχολογία του κόσμου αυτή η νίκη με το Παραλίμνη. Γενικά είχε άσχημες εμφανίσεις. Προχθές ήταν, μύρισε Απόλλωνας, είπαν οι Απολλωνίστες.
με την εμφάνιση κόντρα στο Παραλίμνη, το 3-0 και με νέο σύστημα. Σίγουρα ότι καλύτερο μετά όλα αυτά που πέρασε ομάδα, παίχτες όλοι μέσα στην, γύρω από την ομάδα. Είναι ότι καλύτερο νίκη που ήρθε πριν ένα ντέρμπι που έχουμε από ΕΛ. Κατόλου καλή χρονιά, κατόλου καλό δική μου γνώμη, προγραμματισμό. Πολλοί παίχτες ήρθαν σε μια ίδια θέση. Κάποιοι παίχτες που έπρεπε να έρθουν και εκεί που τέλει η ομάδα να σου κάνει διαφορά. Πιστεύω, γνώμη δική μου, δεν ήρθανε. Δεν είναι καθόλου καλή αρχή. Αλλά πάλι βλέπεις πολλοί ομάδες χτες, ο Παλί, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ. Όλοι τα χάσουν βαθμούς. Μία νίκη χτες με Παραλίμνη και να έρθει μία νίκη με ΑΠΟΕΛ, πάλι είσαι εδώ. Πάλι δεν, για τον Απόλλωνα μπορούμε να πούμε ότι είναι κρίσιμο το μάτς της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ για το αν θα πάει, δηλαδή, θα πάει για πρωτάθλημα. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ να ακούω πέρασαν 7-8 παιχνίδια, αλλάζουμε στόχους, δεν πάει πρωτάθλημα. Μα είσαι Απόλλων, είσαι μια ομάδα μεγάλη, είσαι ομάδα που είσαι 4-5 χρόνια στους όμιλους. Μα δεν σκέφτεται, από ΕΛ πόσες φορές ήταν πίσω? Και 7, ναι, αλλά άλλο από ΕΛ, δεν έχει πολύ μου. Μα, άλλο από ΕΛ, είναι όπως και άλλες ομάδες. Εσύ τι κάνεις? Ας από ΕΛ, είσαι πίσω, αλλά με προσπάθεια, με θέληση, με πιστοσύνη. Γιατί να λέω τώρα δεν πάει πρωτάθλημα, να περιμένω, αν κάνω 4 παιχνίδια και τότε να αλλάζω στόχο. Μα στόχο του Απόλλωνα πάντα πρέπει να είναι πρωτάθλημα, δεν έχει άλλο στόχο. Όσο τα είναι πίσω. Μιλάμε τώρα για 8 παιχνίδια πέρασαν. Δεν πέρασαν. Να πεις ένα γύρο και να πεις τώρα είμαι πίσω, 20 πόντους δεν μπορώ να προλάβω εκεί να πάω. Έχει πλέον. Ένα λεπτό. Υπάρχουν τα αριθμητικά δεδομένα. Ο Απόλλωνα τώρα έχει 10. Ο ΑΠΟΕΛ έχει 13. Αν αύριο κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα στη Λεμεσό και πάει στους 16 και μείνει στους 10 ο Απόλλωνας και ο ΑΠΟΕΛ έχει και 3 παιχνίδια, φυσικά το ένα παιχνίδι με την Ανόρθωση που είναι ντέρμπι, τότε πώς να τον προλάβεις τον ΑΠΟΕΛ? Εγώ μιλάω για την νίκη Απόλλωνα με ΑΠΟΕΛ. Ναι. Δεν μιλάω εγώ με την μπάλα να έρθει ήττα και βεβαίως θα είσαι αρκετά πίσω. Θα έρθει μπάλα μουρμούρα, θα έρθει ένα και άλλο, αλλά λέω πρέπει να κερδίσει. Βεβαίως πρέπει να κερδίσει. Κάθε παιχνίδι πρέπει να κερδίσει όσο θα είσαι πίσω. Γιατί πάλι λέω είσαι Απόλλων, δεν είσαι καμία μικρή ομάδα. Εντάξει, τώρα είπες προηγουμένως για τον προγραμματισμό που έκανε ο Απόλλωνας. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Κοναφής, ο άνθρωπος, ανέλαβε τις ευθύνες του και παραιτήθηκε. Είχε παραιτηθεί και μετά την αλλαγή προπονητή, την επιστροφή του στο Φρόνι. Και είπες κι εσύ προηγουμένως ότι κάπου έγιναν κάποιες λαθασμένες επιλογές. Θες να πεις συγκεκριμένα πράγματα? Όχι, είπα και ξανά θα τα πω. Δεν είναι μόνο ο Κοναφής που φταίει. Όταν κάποιος είναι σε μια ομάδα και είναι όλοι γύρω, δεν μπορεί να κάνει κανείς μόνο ένας άνθρωπος. Όσο ευθύνη είναι δική του, έχει και προπονητής, έχει και πρόεδρος, έχουν και διοίκηση. Έχουν πολλά πράγματα μέσα σε μια ομάδα να κρίνεις κάποιος αν έκανε λάθος ή έκανε κάτι σωστό. Αλλά φαίνεται από τα αποτελέσματα, φαίνεται από το κλίμα στην ομάδα μέχρι εχθές που κέρδιζε η ομάδα. Προπονητής έφυγε, ήρθε. Όλα αυτά δεν είναι σίγουρο ότι καλύτερο. Δεν μπορούμε να λέμε πολύ ότι ναι, έγινε φοβερό προγραμματισμό. Φοβερό προγραμματισμό σε εσύ που έγινε, στην Ανόρθωση. Ναι. Εγώ είμαι πρώτος που όταν έβλεπα φιλικά παιχνίδια έλεγα μα τούτη ομάδα θέλει πρωτάθλημα και σπάει, λέει τα πάει για πρωτάθλημα και καλά κάνει. Αυτό που λέω. Ένα λεπτό, εγώ, δηλαδή λες ότι. Από αυτό λέω που εγώ, ένας προπονητής, σαν και σπάει, ξέρει τι είναι Ανόρθωση. Εγώ, σαν που έπεσα στον Απόλλωνα, ξέρω τι είναι Απόλλωνα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι εγώ κάτι άλλο από το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το είπα. Μεγάλη διαφορά, πολύ. Δεν μπορώ εγώ να λέω, έχασε 3 παιχνίδια, αλλάζω στόχους, πάω τώρα για Ευρώπη. Μα ποια Ευρώπη, ρε. Εννοείς ότι. Ξέρεις, περίμε, με αυτό που λες τώρα, δικαιολογείς τον Κεσπάγια που είπε από την πρώτη press conference, συνέντευξη τύπου που μίλησε, ότι πάμε για πρωτάθλημα, αλλά τότε που το είπε Μιλέγκο, πολλοί είπαν. Μα εντρελό ο Τιμούρ. Αφού πέρσι είμαστε. Είπε πάλι πρωτάθλημα, αλλά τώρα πρώτη χρονιά. Ναι. Δεύτερη χρονιά θα είμαστε. Αλλά είπε ότι βεβαίως πάω να παλέψω για πρωτάθλημα. Δεν πάω να είμαι στους 6 όπως ακούω. Και γιατί ακούω έτσι λίγο εκπομπές, κάποιοι από Σαλαμίνα παράδειγμα λένε μα βαρεθήκαμε να είμαστε στους 6. Θέλω να είμαστε παρόν. Έχουν δίκιο. Όσο μπάτζετ έχει η Σαλαμίνα, λέω τώρα, με βάλε όλο σεβασμό, θέλω κάτι παραπάνω βεβαίως. Ναι. Ο καθένας θέλει κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά παίζει ρόλο το ότι που ήταν η Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια. Ταλαιπωρεί τον, είχε ταλαιπωρίες η Ανόρθωση. Οικονομικά προβλήματα, άλλαξε διοικήσεις και επαναλαμβάνω όταν το είπε ο Τιμούρ. Ναι, ακόμα και πολύ πιο... άλλο σημαντικό, πολύ ναι, άλλο ναι, σημαντικό ναι. Είναι και Γεσπάια είναι από τους λίγους προπονητές στην Κύπρο που κάνει και έκανε προγραμματισμό
Μεγάλη κουβέντα. Ο Γεσπάια όταν έκανε αποτελέσματα καλά χρόνια, πριν 10 χρόνια, είχε ένα πρόεδρο δίπλα του που έλεγε: εγώ δεν καταλαβαίνω μπάλα, άνθρωπο είναι δουλειά του. Να κάνει δουλειά και αυτά και πού πήγε ανόρθωση. Πήγε πρώτη νομίζω ομάδα που πήγε στου όμιλου του Champions League. Ναι, το 2008. Μα είναι σημαντικό πράγμα να λέω εγώ και ξέρει και εσύ ίδιο ότι τώρα παίχτη παίρνει μπορεί 2-3 φορέ παραπάνω από τον προπονητή. Πώ εσύ ίδιο του προπονητή. Βλέπουμε να... πλάνα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πώ εσύ ίδιο του προπονητή να πει του ένα παίχτη παίξε και αυτά. Ναι. Και ξέρει ότι περισσότερε φορέ είναι πρόεδρο πίσω από τον, δεν πίσω από εμένα. Η Γεσπάια και καλά κάνει είναι από λίγου. Δεν είναι μόνο ανόρθωση, έχει και άλλες ομάδες. Είναι από λίγους που έχει δικό του πλάνο. Παίχτες που έφερε είναι καταρά, ίδιος που ήθελε, πώς ήθελε να παίζει. Ναι. Και βεβαίως του βγαίνει. Τώρα μπορούσε να μην του βγει, αλλά ξέρει ότι η ευθύνη είναι δική μου. Εντάξει, αυτό που λες πήγε να το κάνει πριν από 2 χρόνια ο Πάμπος στην Ομόνοια και δεν του βγήκε. Θυμάσαι που τα ανέλαβε όλα ο Πάμπος και δεν τα κατάφερε. Μπορούσε και του Γεσπάια να μην του βγει. Εκεί ξανά ο Πάμπος ήρθε στην Ομόνοια 6 μήνες πριν. Ναι. Μα όταν είσαι εσύ παίχτη και ξέρει ότι έρχεται ένα άλλο παίχτη, λέω τώρα που είχε καλού παίχτε και τότε Ομόνοια, ναι. Θα λέει: ότι τα φέρει δικό, τι τα φέρει να μείνω εγώ. Όλα τούτα είναι, δεν είναι με δηλαδή, σωστό τρόπο τώρα, πρέπει. Λέω Τιμούρ, λόγω Τιμούρ, βλέπει δηλαδή σήμερα που μιλάμε την ανόρθωση ότι μπορεί να το διεκδικήσει μέχρι τέλους με τον Αποέλ. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Είπα σου και πριν να έρθουμε εδώ στο στούδιο ότι ανόρθωση είδα φιλικά παιχνίδια και έλεγα μέσα μου τι είναι αυτή η ομάδα, καμία σχέση. Δεν έκανε φάση, δεν έκανε καλό. Αλλά σιγά σιγά, εχθές είδα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Πραγματικά σου λέω, έπατα σοκ πόσο τρέχουν, πόσο ναι. Παλεύουν. Και που λέγανε στην προετοιμασία για τον αριστερό στόπερ που παίζει με Σίντιφελ. Τον Κροάτι. Ο Κροάτι λέγανε, μα τι είναι, φέρατε εχθές. Ο άνθρωπος παίζει με κουστού, γιατί όλοι μαρκάρουν, όλοι τρέχουν. Και πίσω στόπερ και άμυνα, τερμοφύλακας, πήγε 2-3 φορές μπάλα. Γιατί όλοι τρέχουν. Ο καθένας ξέρει, δουλειά του είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ίδιος αυτούς παίχτες που έφερε ήξερε τι τους έφερε. Ναι, αλλά είναι και τα άλλα πράγματα πέραν από αυτό που είδες, ότι είναι μια ομάδα γεμάτη, είναι και η έδρα. Δηλαδή ξανά πάνε να κάνουν ξανά έδρα το Αντώνη Παπαδόπουλο. Δεν είπα και απολογούμε, είναι πραγματικά άλλο πολύ σημαντικό. Ναι. Βοηθάνε κάθε παιχνίδι και ίδιος νομίζω και Τιμούρ είπε ότι με τούτη έδρα πώς τα. Διότι και εσύ έζησες την έδρα. Ευτυχώς. Έζησες το Αντώνη Παπαδόπουλο Φλούριο. Ευτυχώς. Και ξέρεις. Και βλέπω τώρα, σαν σινεμά βλέπουμε ποδόσφαιρο. Κανένας δεν βλέπει μπάλα. Χωρίς κερκίδα, χωρίς κανένας λέω. Σαν είναι. Αυτό λέω. Εμείς ζήσαμε. Εγώ έζησα και χαίρομαι που πραγματικά είχε και Αντώνης Παπαδόπουλος και Τσίριο και Γκάσιμπι ήταν η μάτα εκεί πέρα. Και τούτο λείπει, τούτο λείπει πάρα πολύ. Είναι σωστό. Εννοείται που παίζει η ανόρθωση Παπαδόπουλος και η Ομόνοια που παίρνει κόσμο, διότι και προχτές περίμενε από ΕΛΑΕΚ. Σε ένα λεπτό θα πάμε διαφημίσεις. Από ΕΛΑΕΚ πήγαν 5-6 χιλιάδες κόσμο. Πρόδεξη. Μικρό νούμερο για τον Αποέλ. Είναι ο πρωταθλητής 7 χρόνια, κύριε Μιλέγκο. Και πήρε 5.000 κόσμο. Εντάξει. Θα περιμένω λίγο να έρθει κόσμο. Τι να περιμένω. Όπως φαίνεται, γιατί νομίζετε πάνε οι Αποελίστες. Μα δεν είναι μόνο Αποελίστες. Μόνο Αποελίστες. Περίμενε. Απολωνίστες πάνε. Οι Αλίστες πάνε. Οι Αελίστες εντάξει. Η μόνη ομάδα που έρχεται είναι Ανόρθωση. Και η Ομόνοια πάνε. Και εντάξει. Και η Ομόνοια φέτος. Ναι. Φέτος μιλάμε πραγματικά και εμφανίσεις που κάνει η Ομόνοια. Είναι πάρα πολύ καλές και βέβαια και τούτο τράβηξε τον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις και θα συνεχίζουμε τη συζήτηση με Μιλένκο Σπόλιαρης. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις του, είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Στάθηκε στην ανόρθωση του Τιμούρ. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή Capital Sport με καλεσμένο τον Μιλένκο Σπόλιαρης, γνωστός στο φιλαθλό κοινό, άλλωστε κάνει και σχόλια στους αγώνες που μεταδίδει η Prime Cell. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια βασικά έκανε σχόλια στα παιχνίδια του Απόλλωνα. Φέτος κάνεις σχόλια στα παιχνίδια της ΑΕΚ και της Ομόνοιας. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, Μιλένκο. Ενώ που είσαι σχολιαστής στο συνδρομητικό κανάλι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο κατά λόγο ότι από όλων όταν κάναμε με τον Κώστα ήταν παιδιά μου στην Ελλάδα. Με τον Κώστα Παπαδόπουλο, ναι. Τώρα πήγα ΑΕΚ, πάλι ένα παιδί είναι εκεί στον ΑΕΚ. Προχθές πώς ένιωσες, τώρα που θυμήθηκα, σε κάποια στιγμή ήταν και οι δύο μέσα στο, ναι. Στο παιχνίδι παραλίμνη, ΑΕΚ παραλίμνη στο αρένα. Ναι, εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ήμουν λίγο τυχερός γιατί ένας έπαιξε ένας...
ήταν στον πάγκο, μετά πήγε και άλλος μέσα. Όταν λέω δεν είναι ό,τι καλύτερο, ενώ να μιλάς για το να σχολιάζεις τα παιδιά. Να σχολιάζεις, ναι. Αλλά πραγματικά για το παιχνίδι που είδα και που είδαν όλοι, ήταν άδικο αποτέλεσμα το Παραλίμνη που έχασε δύο βαθμούς. Το έναν γκολ έπρεπε να μετρήσει. Και, όχι, μόνο, όχι μόνο γκολ, γενικά η εμφάνιση της Παραλίμνη ήταν πάρα πολύ καλύτερη από την ομάδα της ΑΕΚ. Δεύτερο μήχρονο, εντάξει, γύριζε παιχνίδι η ΑΕΚ, ισοφάρισε στο τέλος Παραλίμνη, αλλά πιστεύω ότι πιο δίκαιο ήταν νίκη της Παραλίμνη. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για τα παιδιά σου, είπαμε ο ένας παίζει Παραλίμνη, ο Ντανίλο Δανικός από τον Απόλλωνα, ο Ματίας στην ΑΕΚ, ο Αλεξάνδερ ο Μεγάλος παίζει στην Αρκή τερματοφύλακας και σε βλέπουμε ότι τρέχεις να τους βλέπεις όλους από το γήπεδο. Είναι και λίγο δύσκολο, αλλά αν δεν δεις κάποιον από το γήπεδο μπορεί να έχει παράπονο. Όχι, όχι, δεν. Παιδιά μου πραγματικά δεν έχουν παράπονο, αλλά σίγουρα όπως και όταν έπαιξα και εγώ μπάλα, ήθελες να έρθει κάποιος από τους γονείς σου να σε δουν. Αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα προλαβαίνω. Περισσότερα παιχνίδια προλαβαίνω και οι τρεις. Περσινή χρονιά ήταν πραγματικά πανέμορφη. Έτρεξα τον Αλεξάνδρ με τον Άρη που πάλευε να πάει άνοντο. Δυστυχώς δεν πήγε, αλλά είχε παιχνίδια, πήρε εμπειρίες και φέτος είναι στην Αλκή, μπάλε, έχει στόχους Αλκή να πάει άνοντο. Άλλο καλό για ένα παίχτης, ένα τραμφυλάς να έχει στόχους ομάδα και μέχρι τώρα κάνει τελευταία φουλ παιχνίδια και είναι άλλο σημαντικό, πολύ μου πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Μικρός, όπως ξέρεις, τελευταία πήγε στην Παραλίμνη, έχει και αυτός γεμάτα παιχνίδια, πιστεύω και μέχρι τέλος της χρονιά. Αν συνεχίζει έτσι, σίγουρα θα βελτιώσει παραπάνω και να έχει και άλλα παιχνίδια. Και ο Ματία πήγε σε μια ομάδα, πάλε, καλή ομάδα, μια ομάδα με πιο ψηλούς στόχους από τον Παραλίμνη. Δυσκολεύει λίγο ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έπαιξε καθόλου. Mm. Αλλά αυτό που λέω, δεν είναι θέμα να παίζεις. Θέμα είναι πώς σε έχουν εκεί και πραγματικά. Οι συνθήκες, και τρόπο, πώς το φέρανε και πώς το ήθελαν. Και τώρα που είναι εκεί, είναι άλλο σημαντικό, είναι πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Εννοείς οι συνθήκες στην βεβαίως ομάδα. Πάντως, εμείς που είμαστε στην απέξω, λέμε ότι αυτός που που έχει τα χαρακτηριστικά σου είναι ο Ματία. Θέλει να σχολιάσει αυτό. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να... Ο τρόπος που χτυπά την μπάλα στο φάουλ, οι πάσες του σου μοιάζει για όσους, ίσως να το πούν και οι τηλεθεατές, αυτοί που σε έχουν προλάβει. Εντάξει, νομίζω ήμουν καλύτερος παίκτης εγώ. Όχι, δεν μπορώ. Όταν βλέπεις δικό σου παιδί, δεν μπορώ να ξέρεις ποιο νοιάζει. Αλλά ό,τι ακούω και που λες εσύ και αρκετοί λένε ότι τρόπο παιχνιδιού πώς παίζει δεν έχει ταχύτητα, ξέρει μπάλα. Και για ποιο είναι πιο γρήγορο. Ποιο είσαι πιο γρήγορο από εσύ. Εγώ είμαι φίλο από όλου. Όχι, ο μικρό έχει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αργό. Έχει κάποια στοιχεία καλά. Μιλάμε για ταχύτητα. Είναι ψηλό. Έχει τούτο πώς θα είναι, στο τρέξιμο. Ναι. Κερδίζει πολύ εύκολα χώρο και με μπάλα και χωρίς μπάλα. Και πιστεύω, όπως είπα, θα βελτιώσει. Ο Αλεξάνδρ είναι τραμφύλα που έχει άλλο καλό. Ξέρει πολύ πάντως, μπάλα με τα πόδια. Θα πρέπει να πούμε κάτι άλλο όμως. Πραγματικά έχει αλλάξει από τη δική σου εποχή, δηλαδή πριν από 20 χρόνια ας πούμε, που ήσουν στο πικ ενώ της καριέρας σου ή ξέρω 25 χρόνια που είσαι στο πικ. Το ποδόσφαιρο όμως έχει αλλάξει, ίσως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σήμερα για τον ποδοσφαιριστή, ενώ ότι πρέπει να έχει περισσότερα προσόντα σήμερα από το σφαιριστή για να κάνει καριέρα σε σχέση με τη δική σου εποχή. Εγώ να σου πω έτσι ένα παράδειγμα. Πριν ήρθα στην Κύπρο, ήμουν παίκτης στην ΟΦΚΑ Μπέλγραδ, μια μικρή ομάδα ναι. Σαν Άρης Παραλίμνη εδώ στη Κύπρο. Ναι. Ήμουν τρίτος παίκτης τη όλη χρονιά. Πρώτος ήταν Ντάρκο Πάντσεφ, πήγε Ίντερ. Δεύτερος. Σκοπιανό ο Πάντσεφ. Ναι. Δεύτερος, δεν ξέρω, Γιούγκοβιτς πήγε Ρώμα. Και εγώ σαν τρίτος πήγα Κύπρο. Ναι. Τι θέλω να σου πω, ότι η χρονιά που έκανα πραγματικά καλή και τότε, όπως λες εσύ και συμφωνώ μαζί σου, μπορεί έτρωα βράδυ δύο Big Mac, μία Coca-Cola μεγάλη, πατάτες και δεν ξέρω τι, δεν είχε σαν τώρα πολύ. Ναι, τώρα άλλαξαν δεδομένα, έχει διατροφή, έχει άλλαξε προπόνηση, με μέτρηση κάτι λίγο. Βλέπεις ότι οι παίκτες είναι σαν ρομπότ, σαν σωματικά αλλάξανε. Εκεί συμφωνώ. Αλλά σαν ποδόσφαιρο και σαν παίκτης κάποιος που ήξερε και ξέρει μπάλα, πιστεύω δεν τα είχε πρόβλημα και τώρα
που λέμε ότι άλλαξε ποδόσφαιρο. Είναι ναι, μικρό χώρο, αλλά ο καθένας έχει θέση του και πιστεύω αν έχεις μυαλό και μπορεί να παίζεις γρήγορα, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολα τώρα από παλιά. Τι παλιά είχαμε man to man. Ναι, εγώ ναι. Πολλές φορές έβγαινα έξω, έρχονταν παίχτης μαζί μου. Λέω, εγώ πού πάεις. Είπαμε να σε μαρκάρω. Είμαι έξω. Είπε να σε προσέχω. Δεν έχει τώρα man to man. Μιλάμε, άλλαξε ποδόσφαιρο. Εντάξει, νομίζω ότι μπήκε και παραπάνω η τεχνολογία μες στο ποδόσφαιρο. Έγινε, είναι επιστήμη πλέον το ποδόσφαιρο. Και τότε ήταν, αλλά τώρα με την τεχνολογία, ξέρεις, μετρούν και τα στατιστικά το διάβασμα του αντιπάλου. Είναι πολύ πιο εύκολο το διάβασμα. Δηλαδή, έπαιζε με μια ομάδα και πρέπει να κάνει κατασκοπία ένα άνθρωπο τη ομάδα. Και ενώ εδώ τώρα μπορείς, είναι στο πιάτο σου τα πάντα για την αντίπαλη ομάδα στην Ευρώπη. Ναι, συμφωνώ. Καταλάβες. Συμφωνώ. Το, λοιπόν, να πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο πρωτάθλημα. Είπαμε πριν για την ανόρθωση του τιμού, είδες τα φιλικά, είπες και δεν σου είχε γεμίσει το μάτι, αλλά τώρα σου άρεσε πολύ με τον Ολυμπιακό και τη βλέπεις την ομάδα που μπορεί να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Τώρα για τον Απόλλωνα είπες ότι εξαρτάται και τι θα γίνει στο ντέρμπι την Κυριακή. Πολύ σημαντικό. Βλέπεις κάποια άλλη ομάδα ότι μπορεί να κυνηγήσει τον ΑΠΟΕΛ? Γιατί ο ΑΠΟΕΛ είναι εκεί δεδομένος, το παίρνει 7 χρόνια, παραμένει το πρώτο φαβορί. Η ΑΕΚ έχει μια κρίση, δεν πάει καλά. Η ΑΕΛ ή πάει, είναι καλή ομάδα, αλλά δεν μιλούν για πρωτάθλημα. Η Ομόνια πέρασε δύσκολα και τώρα προσπαθεί να επανέλθει. Ποια είναι η άποψή σου? Εντάξει, πιστεύω ότι την ΑΕΚ πήραξε πολύ κατάσταση, πολύ τραυματισμοί. Ναι. Από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έκανε πολύ καλά παιχνίδια, πιστεύω παίζει ρόλο και όπως είπα, η ΑΠΑΦΟΣ που μιλήσαμε. Παίζει ρόλο και ο προπονητής και την ομάδα όταν, είναι, όταν μπορεί να κάνει μια καλή ενδεκάδα. Βλέπουμε πλάνα από το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ που πήγε πολύ αμυντικά. Μας ξάφνιασε λίγο η ΑΕΚ και είπε και ο προπονητής μετά ότι μετά από τα 4 γκολ που δεχτήκαμε, κάπου λες και ήθελε να πει ότι πήγε την ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, δεν μπορεί να πει όχι ΑΕΚ. Δεν το είπε γενικά. Ναι. Γενικά πολλοί λέω δεν νομίζω κανένα προβλήμα. Λέει σήμερα πάει αρχή να μη χάσω ή πάω να νικήσω και να νικήσω. Είναι θέμα και πώ πάει η παιχνίδι. Η ΑΠΟΕΛ πίεζε πολύ ψηλά, ήθελε να βάλει πρώτο γκολ, ήθελε νίκη. Και όταν σε πιέζουν και όταν δυσκολεύει να βγει στην επίθεση, σίγουρα θα έχει πρόβλημα. Αλλά μπαλε, λέω και επιμένω, ΑΕΚ έχει πάρα πολλέ απουσίε. Είναι σημαντικό. Τα προηγούμενα χρόνια όμω. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε θεαματικό ποδοσφαίρο. Δηλαδή, επειδή έχει ποιοτικούς παίχτες, είχε και έχει και πρόσφερε θέαμα. Δηλαδή... Εντάξει, πολύ σε εις τι άλλο σημαντικό είναι. Δεν μιλάω για τον ΑΕΚ μόνο. Μιλάω γενικά για ομάδες. Έχει παίχτες που παίζουν λάθος θέσεις. Ναι. Καταρά λόγω μπάλε λέμε ότι λείπουν κάποιοι παίχτες και πρέπει να μου παίζει τάδε παίχτη σε κάποια θέση που ναι, δεν τα πει, δεν τα παίζω, αλλά δεν μπορεί να δώσει 100% σαν σε θέση που είναι δική του θέση. Και αυτό λέω, όλα αυτά πιστεύω ΑΕΚ είναι λίγο πίσω, που πάλι λέμε ΑΕΚ δεν έχει ήττα. Μπορεί να έχει 5 σοβαλίες, αλλά δεν έχει ήττα. Πάλι μπορούμε να πούμε τι είναι χρονιά χάλια. 6 σοβαλίες, 6. Και 2 δίκες. Δεν έχει ήττα. Πάλι θα να πεις και οι σοβαλίες είναι σαν ήττα, τι κάνεις. Κάθε σοβαλία 2 πόντους, αλλά δεν είναι πάντα. Είναι... Στη φάση που είναι τώρα, πώς το βλέπεις, έχει είπαμε και σημαντικό αγώνα. Εντάξει, από ΕΛ, τούτο που πρόβλημα είναι στο ΑΠΟΕΛ είναι κάτι λίγο, τα φέρουμε κάποιος, προπονητής δεν δέχεται, προπονητής λέει δεν θέλω, άλλοι λένε θέλουμε. Ομάδα πάει καλά, προσπαθούν ό,τι εγώ κατάλαβα μόνοι τους να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα, δεν ξέρω. Αλλά από ΕΛ σαν από ΕΛ πραγματικά είναι ομάδα που έχει ρόστερ. Νομίζω φέτος έχει... ίσως είναι και θεωρητικά, στη θεωρία, όχι στην πράξη, το ρόστερ είναι πιο γεμάτος από ΕΛ. Έχει περισσότερες και βγήκαν πολύ οι Σέρβοι παίχτες του από ΕΛ. Και ο Ούρος Μάτιτς και ο Μιχαήλοβιτς και ο Παύλοβιτς. Φαίνεται είναι ότι... όλοι καλοί παίκτες. Καλοί παίκτες. Ναι. Είναι πραγματικά καλοί παίκτες και έκανε καλές επιλογές. Αλλά αυτό που λέμε, πολύ σημαντικό είναι να φέρεις παίκτες που χρειάζεται ομάδα στη θέση. Σαν προπονητής πριν το αυτός που είναι τώρα Ντόλ, Τραμετσάνη. Τραμετσάνη, αν ξέρεις, ήταν καθαρά τρεις πίσω. Ναι. Μα γέμιζε με τους στόπερ. Είχε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από ΕΛ έχει 6-7 στόπερ. Ναι. Και μετά δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι. Φεύγει προπονητής, έρχεται άλλος. Και τώρα τελευταία νομίζω δύο παιχνίδια παίζει ίδιος με τρεις πίσω. Έπαιξε και αυτός, αλλά είχε παίξει με την Ντούντελαντ
και το άλλαξε μετά, θυμάσαι που έχασε. Όχι, όχι, λέω, δεν λέω ότι ίδιος δεν μπορεί να παίζει ή απογορεύεται να παίζει. Αλλά θέμα είναι ότι ένας προπονητής όταν κάνει ένα πρόγραμμα, βεβαίως κάνει με τούτα που έχει στο μυαλό του πώς θέλει να παίζει. Και προηγούμενος ο Ιταλός ήταν καταράγια 5, 3 και 2, 5. Μα όταν έρχεσαι σε μια άλλη ομάδα, σαν νέος προπονητής και δεν έκανες τίποτα, δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Όσο θα είσαι από ελ, όσο θα είσαι. Ναι, αλλά είναι σημαντικό και αυτό που είπες πριν, ότι γίνεται θέμα τώρα. Θα μπει ο Χατζηλούκας, αν δεν θα μπει. Μα αυτό λέω. Τούτα όλα πειράζουν ομάδα. Επηρεάζουν, σίγουρα. Δεν είναι ότι καλύτερο για μια ομάδα. Εντάξει, επειδή ο χρόνος έφυγε χωρίς να το καταλάβουμε, σίγουρα θα πεις κάποια πράγματα και για την Ομονία. Ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι της φετινής Ομονίας, πού τη βλέπεις να μπορεί να πάει φέτος? Εντάξει, η Ομόνια, από όλη να είμαι ειλικρινής, περίμενα από πρώτα παιχνίδια που είδα και στο Primetel, περίμενα και παίκτες που έφερε ο Λάρκο και πρέπει έγινε καλό προγραμματισμό, άτυχη με τους τραυματοφύλακες. Βλέπουμε την νίκη που έκανε επί του Εθνικού στο Δασάκι και επέστρεψε μετά από 4 αγωνιστικές τις νίκες. Είναι η σχεδόν νέα ομάδα, αρκετοί νέοι παίκτες, νέος προπονητής, έχασε, αν δεν κάνω λάθος, στην Πάφο. Και όλοι περίμεναν και εκεί κάνει αντίδραση. Πολύ σημαντικό για τη μια ομάδα. Και πραγματικά αυτό που είπες και συμφωνώ απόλυτα, ήρθε κόσμο. Ο Ομόνια έφερε κόσμο και ξέρουμε όλοι και Ανόρθωση και Απόλλων και Αποέλ και Ομόνια όταν δεν έχεις κόσμο δεν είναι ίδιο. Όταν έχεις κόσμο, έχεις βοήθεια, είναι όπως λέμε κάθε φορά, 12ος παίκτης παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι, αλλά την βλέπεις να επιστρέφει, πραγματικά να επιστρέφει. Να μυρίζει Ομόνια όπως η Ομόνια. Η Ομόνια, αυτό που έλεγα για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα δεν έχει προβλήματα αυτά που είχε η Ομόνια. Και αυτό έλεγα ότι δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο από το πρωτάθλημα. Ομόνια με πραγματικά όλο σεβασμό είναι μεγάλη ομάδα, πολύ κόσμο. Αλλά δεν μπορεί να πει τούτη η Ομόνια τα πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Πιστεύω Ευρώπη ναι. Με όλο έτσι λείπει από μέσα μου να λέω ότι πραγματικά. Όλοι ξέρουμε τι είναι Ομόνια. Πιστεύω φέτος αν καταφέρει να πάει Ευρώπη και αν μπορεί και ένα κύπελο ή κάτι έτσι θα είναι πραγματικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν μιλήσει για πρωτάθλημα γιατί ξέρουν ότι είχαν δύσκολες χρονιές και χρειάζονται χρόνο. Είναι σημαντικό όμως ότι πάει να μπει μια τάξη Μιλέγκο στην Ομόνια. Μπήκε ένας άνθρωπος που έβαλε τα λεφτά του και πληρώνει. Θυμά γιατί είσαι στην Κύπρο, ζεις. Είχαν προβλήματα να πληρωθούν οι παίχτες, ξέρω εγώ, και φαίνεται ότι δίνει σημασία και για τα ταλέντα. Φαντάζομαι, έχει μια ιδιωτική ακαδημία, αλλά ακούς ότι παρακολουθούν και ταλέντα για να τους πάρουν και ελπίζουν ότι θα βγάλουν κάποιους Κύπριους παίχτες. Έχω πολλούς ομονιάδες στην ακαδημία και φοβάμαι μην φύγουν να πάνε στην Ομόνια. Μετά που αναφέρεσαι. Έχεις δίκιο. Άλλαξε πάρα πολύ νέος πρόεδρος. Πάρα πολύ. Και πολύ σημαντικό είναι ένας παίκτης να είναι πληρωμένος τέλος του μήνα και να πει βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Γιατί στην Κύπρο δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι ακόμα αυτό. Ότι ο παίκτης επαγγελματίας θέλει να, μόλις βγει ο μήνας να πάρει το, ή να πάρει την επιταγή του ή να του κάνει το έμβασμα στο λογαριασμό για να είναι ήσυχος. Επειδή... θα σου πω έτσι. ένα παράδειγμα, έτσι, μια ιστορία όταν ήρθα εγώ στην Κύπρο και πραγματικά είχαμε συμβόλαιο, όχι σαν τώρα. Αλλά και μπορεί είμαστε 3 μήνες, 4 μήνες, κάποτε και 6 μήνες είμαστε πίσω. Αλλά πιστεύω ότι η χρονιά δεν πήγε τόσο καλά ομάδα. Και φοβάσαι να ζητήσεις. Και λέει, άντε να ζητήσεις, πότε να πάρω μισθό. Όταν θα κερδίσεις να πάρεις λεφτά. Και μέσα μου ήρθε, εγώ μου είπε κανένας πρέπει να κερδίσεις κάθε παιχνίδι να πάρω μισθό. Αυτό που λες, όλοι έχουν κάποια πλάνα, κάποιες συμφωνίες. Δεν μπορεί να ζητήσεις από κάποιον και είναι ξένος τώρα. Περισσότεροι ξένοι παίκτες στην ομάδα έρχονται και με την οικογένειες, έρχονται με παιδιά. Δεν ξέρει αυτός που ήρθε. Κάνει μια συμφωνία και λέει όταν κερδίζεις να πάρεις. Δεν είναι έτσι. Ναι, μα όχι. Και πρόσεξε, πιο παλιά τα είχαν και με τους παίκτες οι οπαδοί, ο κόσμος. Μα του όσοι να μπω παραόπιστο σε λιδαριάτια του, αντί να παίξει μάπα. Τώρα όμως νομίζω ότι άλλαξε η νοοτροπία του οπαδού. Λέει κύριε, είναι εργαζόμενος, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πρέπει να πληρωθεί την ώρα του. Είναι σωστό αυτό. Έτσι πολύ πρέπει. Σωστό. Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε Μιλέγκο Σπόλιαρίτς, επήγε ο χρόνος χωρίς να το καταλάβω. Εντάξει, θα ξανάρθει, νομίζω. Σε κανένα δίμηνο θα ξανάρθει. Του χρόνου ξανά. Μόνο Primetel. Του χρόνου ξανά. Ευχαριστούμε τον Μιλέγκο Σπόλιαρίτς. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε μαζί του απόψε, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η εκπομπή Capital Sports. Ευχαριστώ και τα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες και βοήθησαν για να βγει στον αέρα η εκπομπή. Καλή σας νύχτα.